Λοιπόν, το λέτε εσείς που δεν έχετε μιλήσει ακόμα. Αυτοί που έχουν μιλήσει όμως δεν λένε τα ίδια. Η Ελένη Τσιαούση, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ελάχιστο χρόνο θα χρειαστώ, γιατί θα τοποθετηθώ μόνο στην τροπολογία. Αφού πρώτα μεταφέρω στον κύριο Υπουργό το μήνυμα από τους ευρύτες ότι το όραμά σας από τότε που ήσασταν Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας για τη Λιμενική Ακαδημία στον Εύρο παραμένει ζωντανό για μας και σας περιμένουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης το γνωρίζετε όλοι από την τηλεόραση κυρίως. Εμείς στον Εύρο το βιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα κατά τη συζήτηση για το άσυλο. Μπορεί και να κουράζουμε. Ο συνάδελφος από τον Εύρο περιέγραψε πάρα πολύ καλά την αγωνία όλων των πολιτών. Ξέχασε βέβαια να αναφέρει ότι 5,5 χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, ο αρμόδιος υπουργός πήγαινε ερχόταν, έκανε ανακοινώσεις που ποτέ δεν υλοποιούνταν. Είναι γεγονός ότι ο κύριος υπουργός αμφιβάλλεται ότι από την ώρα που ανέλαβε ο κύριος υπουργός πήρε πρωτοβουλίες και έχουμε ορατά αποτελέσματα. Έτσι, ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Η παρουσία της Frontex βοήθησε πραγματικά τις τοπικές δυνάμεις της αστυνομίας και εδώ έχουμε αξιοσημείωτη πτώση εισρωής παράνομων μεταναστών. Πολλά ακούστηκαν και για το φράχτη ακόμα, και εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι αλήθεια, ούτε και εμάς μας αρέσει, αλλά θα βοηθήσει. Είναι γεγονός, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Στο νόμο περί ασύλου ορίστηκαν δύο περιφερειακές υπηρεσίες ασύλου, στην Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη. Μιλήσαμε και για κέντρα υποδοχής 1 ή 2. Από τότε μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου ψάχνουν λύση για το πώς ή για το πού. Κύριε Υπουργέ, λίγες μέρες πριν η κοινωνία του Εύρου αναστατώθηκε από δημοσιεύματα για τη λειτουργία πλωτού κέντρου φιλοξενίας στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης. Ανυπόστατα. Τώρα είναι ανάστατη με την τροπολογία. Πιθανόν άδικα. Θα μας το πείτε εσείς. Η τροπολογία είναι πράγματι ασαφής ως προς τις περιοχές όπου πρόκειται να κατασκευαστούν χώροι φιλοξενίας ή κέντρα υποδοχής παρανόμων μεταναστών. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο για εξεύρεση περισσότερων λύσεων, σύμφωνοι. Είναι αδιανόητο όμως μια πρωτοβουλία παρέμβασης για ένα πρόβλημα που έχει τέτοιο επίγοντα και πιεστικό χαρακτήρα να αποκρύπτει κάτω από την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης από τους άμεσα ενδιαφερόμενους πού, πώς και πότε θα κατασκευαστούν οι χώροι. Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζουμε όλες τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλετε για την επιλύση του προβλήματος. Αναγνωρίστε όμως και εσείς, σε εμάς τους κατοίκους του Εύρου, το δικαίωμα να αποφασίζουμε για τον τόπο μας. Μπορεί να είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, σύμφωνοι. Είμαστε όμως και εμείς μέρη αυτού του έθνους. Ζητώ από εσάς τη δέσμευση ότι καμία απόφαση δεν θα ληφθεί ερήμη της τοπικής κοινωνίας. Χρειάζεται ομοψυχία η αντιμετώπιση ενός τέτοιου ζητήματος και μαζί μπορούμε να βρούμε τη λύση. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Τσαούση. Το λόγο έχει ο Δημήτρης Παπαπουτσής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.